Ένα δεν βρεις που να κάνεις search. Σουκάμα, ενώ δεις, ενώ δεις, ενώ δεις. Prime Mantis. Μαλάκα, δηλαδή. Οκ, αφού θέλεις να το κάνουμε λίγο πιο lighter. Ναι, ναι. Να αναφερθούμε στο επόμενο μας project. Yes, yes, ναι, κόψαμε το, ναι. Που σε γενικές γραμμές εν ουσιαστικά δικό του Γιώργου και δικό μου. Μάλιστα. Είναι κάτω από την ομπρέλα των Winter Church. Ομπρέλα. Ονομάζεται όμως, θα είναι από το Tales of Winter's Verge. Χτυπάμε με τον τίτλο γιατί αρέσκει μου πολλά. Ο τίτλος. Ναι. Ο τίτλος της ιστορίας. Working title, ας πούμε. No, it's the title. Okay. The title of the album and book. Yes. The Ballad of James Tigg. Yes. Nice. Και τώρα θέλω να του πεις γιατί το όνομα του είναι James Tigg. Πώς θα το ήβρες. T-I-N-G. T-I-G. Κάτι μου θυμίζει το Tigg. Ah, Jesus. Όχι, εν μίξ του Σαντιάγο. Whoa. Old Man and the Sea. Old Man and the Sea, πολλάρο βιβλίο. Which is a bit of a hint as to what the story is about. Yes. Okay. Εν έχει να κάνει με το πράγμα, επειδή ήταν political. Ναι, ήταν αλληγορία πολιτική, you know. Κιούμπα, ιστορίες, ο Πόνος και λοιπά. Χέμινγκουέι, δεν κουμπά. Ακριβώς. Περίμενε, αφού το... Μα το έχεις κάνει, στενό. Ναι. Ballad of James Tigg, βασικά ο Γιώργος. Μισό λεπτάκι με τα βάση παρακάτω. Παρακαλώ, με βάλετε links για brownie fanfiction, please. Ναι. Το nickname του, το άλλο nickname του Τούροκ μέσω μιας φίλης μας, είναι brownie. Οκ. Δεν είναι, actually. He's not a brownie per se. Anyway, εν προσωπικά να πράγμα. Ναι. Ας με πάμε για να πάμε. Παρακαλώ, συνέχισε. Όχι, πιν. Ευρέ τα links που σε στείλα σήμερα για το Elsa Gage να τα χρειαστούν. Thank you, αγάπη. Συνέχισε, φίξο. Ο Γιώργος, μετά που τελειώσαμε το Wolves of Tiberon τελικά, παρευθόντως εν πέντε τραγούδια και πέντε voiceovers. Narrations. Ουσιαστικά, σύνολο 10 κομμάτια. 10 tracks. Που δίνουν το... Την ιστορία του concept album. Εντάξει, τούτον, να είναι καλά να πούμε και λίγο για το project, γιατί υπάρχει τούτο. Okay. Τι είναι τούτο. You got me there. Τα χαμού με τον... An origin, ας πούμε, φάση, έτσι που το... Καταλάβεις να μόνο... Ας τα ξέρω. Πριν 4 χρόνια. Ναι, παρακαλώ, ναι. Ο Γιώργος παρελθόντας από το ξεκίνημα των Winter's Verge. Το 2004 εκάθομαι με τον αρφό σου μέσα στο υπνοδωμάτιο μου και σκεφτούμαστε να γράψουμε το πρώτο μας τραγούδι. Okay. Το οποίο ήταν το Eternal Damnation. I was there. Yes. Okay. Το Eternal Damnation είναι μια ιστορία για έναν vampire. Εντάξει. Που εάν ακούσεις το introduction του demo μας, όχι του actual CD που ευχήγε το 2008, παρεμπιπτόντως του χρόνου έναν τα δεκά χρόνια του. Λοιπόν, να το επανακυκλοφορήσετε. Μπράβο. Ένα το κάνουμε live. Άντε ρε, μπράβο. Λοιπόν, άκου να δεις. Αν ακούσεις το introduction, λέει ότι it was a dark and cold rainy night, εντάξει, και έχει έναν τύπο ο οποίος βουρά μες στα δάση. Το demo του. Μπράβο. Είναι ένα narration του 1,5 λεπτού πριν να ξεκινήσει το τραγούδι του Eternal Damnation. Το λοιπόν, και λέει ότι εντός ο τύπος που βουράμε στα δάση, λοιπόν, βρίσκει μια καλύβα, ανοίγει του την πόρτα ένας γέρος, εντάξει, και λαλεί του βρέσιγε μου, κάτσε να μου πεις λίγο την ιστορία σου, ώσπου να περάσει, ας πούμε, του τη βροσή για να φύγεις. Λοιπόν, και το πρώτο τραγούδι μέσα στο album το Eternal Damnation, το Eternal Damnation το τραγούδι, is part 1. Στο Tales of Tragedy, το I Swear Revenge, and part 2. Το Beyond Vengeance, το Unto the Darkness, and το part 3. Και στο 4, το δίσκο μας, τον προηγούμενο πριν το Wolves of Tiberon, είναι το Abandoned... Forsaken Damned Alone. Forsaken Damned Alone is the 4 songs του Vampire. Η ιστορία του που λαλεί του γέρου. Και μόλις τελειώσει, τούτος είναι ο γέρος. Είχαμε ένα narration για τον Vampire πριν 4 χρόνια. Parallel, you know, he's a vampire, he lived for a long time. Είχαμε ο γέρος του Eternal Damnation.
ο οποίος είναι werewolf. Που σημαίνει prequel to... We don't know how old the vampire is. Okay. We should know how old the vampire is. He's our vampire. Το επόμενο το project όμως συζητούσαμε μια ημέρα που επίναμε και είναι πολλά ενδιαφέρον και αρέσκει μου η προσέγγιση που δέχεται, δηλαδή έχει όραμα, είναι πολλά όμορφο. Λοιπόν, μετά που ξεκινήσαμε το πράγμα με τα thematic και με τα cinematic, το ύφος τέλος πάντων, ο Γιώργος μια καλή νύχτα του Δεκέμβρη έρχεται και λέει μου Φρίξο, θέλω να γράψω ένα cinematic album. Και άλλο του, οκ. Και κάτσε και γράψα του πέντε log lines. Πέντε log lines. You know what log lines are. Ναι, ναι. Και actually, κάποια από εκείνα είναι πάρα πολύ ωραία. Τι νόμου του κόλλησε όμως, και κάμα το πει, δες, ήταν το τελευταίο. Που ουσιαστικά το log line είναι το εξής. Ξέρεις ρε, πούς τι είναι μου τα να μου αρέσει. Ναι. Και βάλεις μου τελευταίο. Ναι, ένας νεαρός καπετάνιος, ο οποίος έχασε την οικογένειά του σε έναν monster attack, όταν ήταν 8 χρονών, or so he believes, περνά τη ζωή του να γίνει καπετάνιος, έτσι ώστε να πάρει έναν πλήρωμα, να πάει να βρει το τέρας και να το σκοτώσει. That's my story, actually. 100%. I know he likes it. I know he likes it, but it's... I like sea stuff. The revenge is actually half of the story. Yeah. Okay, ναι. Μαζεύει το πλήρωμα. Πάσουν έξω να βρουν το τέρας, ένι βρίσκουν το τέρας, περνούν σίγες κακουχίες και αντί να βρουν τέρας, βρίσκουν... μια γυναίκα μόνη της απάντησε μια βάρκα. Robot. So not everything is as it seems, however. Τελεία. Έτσι. Okay. That's all I'm willing to. It's all we're willing to share at this yes. point. Κοιτάξτε, οφείλω να πω όμως ότι τα τραγούδια είναι τελειωμένα. Ναι. Όλα. Η ιστορία σε λίγο θα είναι και αυτή τελειωμένη. Θα είναι ένα νοβελέτ των 25 με 30 χιλιάδων λέξεων. 25-30.000 λέξεις. Okay. Το οποίο θα μπορείς να το πάρεις in two ways. Θα μπορείς να αγοράζεις το βιβλίο και θα έχει κωδικό που πίσω όπου θα μπορείς να κατεβάζεις for free με τον κωδικό σου redeem code τη μουσική. Μάλιστα. Okay. Είτε θα μπορείς να αγοράσεις το limited edition CD Digipack. Το Digipack CD που είναι όπως το βιβλίο βασικά. Έτσι. Mm-hmm. Και να μπορείς να έχει κωδικό μέσα που να μπορείς να κάνεις redeem το code σου να κατεβάσεις digital book με audiobook. Από το φίλο μας το φίλο. Ού, να κάνουμε το narration του audiobook. Nice one. Και συνδέεται με τα υπόλοιπα της ιστορίας. Όχι, τούτο είναι μόνο του μέσα στον κόσμο μας. It's a different story. Standalone story μέσα στον κόσμο. Εντάξει, όσοι είναι κοντά του ξέρουν το, αλλά ο Φρίξος έχει αρκετά καλό, έχει αρκετό ταλέντο στο... Στα χείλη. Στα χείλη, ναι. Στο story building. Όχι, είναι. Φίλε, εγώ είπα σου χίλιες φορές, καθερώ μέρα νύχτα να θυκευάσαι βιβλίο μου να γράψεις και καθερώ πότε να το γράψεις. Τώρα να το θυκευάσεις. Λοιπόν, πότε μπορούμε να το υπολογίζουμε τούτο? Q3 2018. Μετά είναι ελευθερίας. Είναι εξαιρετικά συγκεκριμένο τούτο πράγμα. Well, actually it's quite blankety. Α, οκ. Λιγότερο από ένα χρόνο. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, μπορούμε να το κάνουμε όχι οπερατικό, συμφωνικό. Μουσικά είναι περισσότερο συμφωνικό παρά με. Ναι, ενώ η παρουσίαση του όμως είναι ιδανικά, η εκτέλεση είναι με συνοδεία ορχήστρας. Παρακαλώ, το μικρόφωνο παρακαλώ. Δεν πρόκειται να παίξω ούτε μισό τραγούδι live που τούν το δίσκο, εάν δεν παιχτεί σωστά. Και το όραμα σου για να παίξεις σωστά είναι... Το όραμα μου είναι να παίξω με συμφωνική και χοροδία. Συμφωνική και χοροδία. Αν το κάνω, τότε να το παίξω. Εάν δεν το κάνω, θα βάλω playback συμφωνική ορχήστρα για να παίζουμε και ο κιθάρες, bass and drums. Παίξει και ακόμα. Ναι, σωστό. Όταν με το καλό να ακούσεις το άλμπουμ να καταλάβεις γιατί εννοεί ο Ιερούς. Εν κρίμα από Θεό. Προτιμώ να μην παίξει ποτέ live και να το πιάσεις ας πούμε και να πεις... Εκάμετε. Αν σου αρέσει, ας πούμε, κάθε νύχτα που τις 12 μέχρι τις 4 με 5 έγραψα όλα τα lyrics, έγραψε όλη τη μουσική και επαντρεύκαμε το για να βγει κάτι bombastic. Είχε ένα απίστευτο όραμα μουσικά. Ο Γιώργος, να πούνε να το ακούσεις να καταλάβεις γιατί το λαλίδω με τη συμφωνική. Θέλω απλά, ειλικρινά, a Winter's Verge album χωρίς να είναι Winter's Verge album. Okay.